που έχουμε όζει, βρωμάει. Δεν τη θέλουμε. Ποιος θέλει αυτή τη ζωή? Πόσοι φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές να πούμε δεν τη θέλω τη ζωή? Πας στο νοσοκομείο, βλέπεις τους ανθρώπους εκεί. Πόσοι σου λένε απελπίστηκα, κουράστηκα, δεν μπορώ. Πόσοι άνεργοι άνθρωποι, πόσοι άνθρωποι που δυσκολεύονται, που περνάνε διαζύγια, προβλήματα διάφορα, λένε δεν θέλω τη ζωή. Δεν είναι ένας θάνατος που βιώνουμε, ένα θάνατο στη ουσία. Λοιπόν, γι' αυτό κοιτάμε, όπως έλεγε ένα ρητό, να πεθάνουμε πριν πεθάνουμε για να μην πεθάνουμε όταν πεθάνουμε. Πρέπει να πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος για να αναστηθεί ο καινούριος άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό γίνεται μέσα στην Εκκλησία, διευχών των Αγίων Πατέρων μας. Όχι την Εκκλησία των Ιερέων, που νομίζουμε ότι η Εκκλησία είναι οι παπάδες, είμαστε εμείς, ας πούμε. Όχι, είμαστε όλοι αμαρτωλοί που ζητούμε το έλεος του Θεού. Αυτό είναι. Φαντάζομαι τέτοιου τύπου συζητήσεις γίνονται κάθε Κυριακή μετά τη λειτουργία στο χώρο σας, έτσι? Ναι, γίνονται, εντάξει. Κάνουμε ένα αρχονταρίκι μετά τη λειτουργία την Κυριακή. Γίνονται τέτοιες συζητήσεις και διάφορες άλλες. Αλλά το θέμα είναι να μην κάνουμε συζητήσεις απλώς, αλλά να κάνουμε καταδύσεις. Βλέπετε ότι μέσα από αυτές τις συζητήσεις κάτι αλλάζει, σε αυτούς τουλάχιστον που θέλουν, που είναι ανοιχτοί, που αναζητούν ένα νέο νόημα στη ζωή τους, που ψάχνουν την ουσία? Προσωπικώς δεν ψάχνω αν αλλάζει κάτι. Προσωπικώς χαίρομαι όταν οι άνθρωποι ζουν την Εκκλησία, που είναι αυτό το κάλεσμα, το αγκάλιασμα, στην εποχή της μοναξιάς ή της αυτονόμησης. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να βρίσκονται στο όνομα του Χριστού. Και να βρίσκονται όχι γύρω από ένα τραπέζι να τρώνε και να πίνουν, γιατί ίσως γίνεται και αυτό έντονα στην Κρήτη. Αλλά κάποτε γινότανε και αυτό, αλλά είχε και αυτό νόημα, τις τάβλες, τα τραγούδια που λέγαμε στην Κρήτη. Και λέγονταν και υπόνοντο ωραία πράγματα, όμορφα πράγματα. Και φιλοσοφούσανε και κάνανε ποίηση οι άνθρωποι γύρω από το τραπέζι. Τώρα οι άνθρωποι μεθούνε και δεν ξέρουν τι λένε. Καπνίζοντες, μεθούντες. Πρέπει να ξαναβρούμε τη ζωή. Η ζωή είναι πολύ όμορφη. Αλλά χωρίς Χριστό είναι καταθλιπτική. Φεύγουμε λοιπόν την ημέρα της Ανάστασης να πάμε στο σπίτι μας και στην ουσία δεν έχουμε κανένα Ανάσταση. Δεν έχουμε γορτάσει τίποτα. Έχουμε βρεθεί σε ένα πλήθος ανώνυμο, ανώνυμη. Ζήσαμε μία τελετή. Είναι φρικτό στην Εκκλησία να καταλήγουμε σε τελετές. Δεν έχουμε στην Εκκλησία τελετές. Στην Εκκλησία έχουμε μυστήρια, λειτουργίες. Έχουμε ζωή. Η τελετή είναι κάτι στήρο, κάτι ψεύτικο. Δεν έχουμε καμία τελετή. Και όταν ακούω προσωπικώς αυτή την φράση, λέω, τι λέμε εδώ? Δεν υπάρχει πουθενά στην Εκκλησία, στην παράδοσή μας, η λέξη αυτή, τελετή. Κι όμως όλα τα κάναμε τελετές. Τα φέραμε στα δικά μας τα μέτρα. Γέροντα, ίσως είναι και πιο έντιμο να μην πάει κανείς καθόλου στην Εκκλησία την Ανάσταση. Το έχω πει και δημόσια. Είναι προτιμότερο να κάτσεις σπίτι σου. Πολύ είναι προτιμότερο να πω αυτό, ότι είμαι άθεος. Ξέρετε, να είμαστε ξεκάθαροι. Ο Χριστός λέει στην Αποκάλυψη κάτι συγκλονιστικό. Οφείλες να είσαι ή κρύος ή ζεστός, όχι χλήρος. Ή θα καίγεσαι και θα φλέγεσαι από την πίστη, ή θα είσαι κρύος τελείως, αδιάφορος. Δεν μπορείς να είσαι κάτι μεταξύ. Είναι όπως ξέρετε στη σχέση μας, στη σχέση των ανθρώπων. Μπορεί ένα ζευγάρι να μην έχει πάθος, αγάπη. Άμα είναι, πώς το λένε αυτή τη λέξη, τη γαλλική, ξέρω εγώ, μια εδώ, μια εκεί, κάτι δεν πάει καλά, γι' αυτό και χωρίζουν. Είναι προτιμότερο να χωρίσουμε, πριν χωρίσουμε, για να μην τα βρούμε σκούρα στην πορεία. Να είμαστε έτσι ειλικρινείς με τον εαυτό μας και με τον Θεό. Ξέρετε, ο Θεός όλα θα μας το συγχωρήσει, νομίζω. Αυτό που λέει ο Ντοστογεύσκη είναι καταπληκτικό. Τα πάντα θα μας συγχωρήσει, εκτός από την θεομπεξία και την υποκρισία. Είμαστε όλοι υποκριτές και μασκοφόροι. Πρέπει να ρίξουμε τις μάσκες. Εκείνη την ημέρα της Ανάστασης πέφτουν οι μάσκες και δείχνουμε τι πραγματικά χριστιανοί είμαστε. Πόσο αληθινοί χριστιανοί είμαστε. Δεν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό. Θέλουμε περισσότερο να είμαστε
με τον εαυτό μας και με τους πολύ έστω κάποιους δικούς μας. Και να γιορτάζουμε κάτι, αυτό που είπα και στην αρχή, μία αργία. Όπως θα είναι της Κυριακής που έρχεται, η Πρωτομαριά, αλλά πέφτει Κυριακή. Αν ήταν όμως Δευτέρα, Τρίτη, θα ήταν μία αργία. Όχι, δεν έχουν νόημα αυτό. Γι' αυτό βλέπετε και στον κόσμο, οι χριστιανοί, αν είχαμε αυτή τη ζέση που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί, θα μας βλέπανε οι άνθρωποι, έλεγε ο Χρυσόστομος στην εποχή του, θα μας βλέπανε οι άθεοι, θα μας βλέπανε οι δολολάτρες. Και θα λέγανε, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, τι ζωή έχουν, τι πίστη έχουν, τι αγάπη έχουν. Βλέπετε, εμείς οι χριστιανοί ούτε αγάπη έχουμε, ούτε ζέση έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Έχουμε γίνει ένα με όλους, με όλα, δεν διαφέρουμε. Αλλά λέει ο Χριστός εκεί, αν το άλλας μορανθεί, εν τίνει αληστήσετε. Εάν το άλλας χάσει την οστιμάδα του, σε τι θα χρησιμεύσει. Η νοστιμιά στον κόσμο είναι οι χριστιανοί. Αλλά οι αναστημένοι χριστιανοί, εκείνοι οι χριστιανοί οι οποίοι σέρνουν, σηκώνουν με χαρά το σταυρό, πορεύονται προς το μαρτύριο με χαρά και με χαμόγελο, όπως έκαναν οι μάρτυρες, και καταλήγουν να νικούν το θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημα, νομίζω, της εποχής μας. Βλέπετε, υπάρχει μια πεθαμενήλα τραγική, μυρίζει παντού, θάνατος. Και φοβούμαστε όλοι τον θάνατο και μάλιστα τώρα θέλουμε να κλείνουμε και τα φέρετρα, να μην ερχόμαστε σε επαφή με τον πεθαμένο, που είναι το κατεξοχήν μοναδικό αληθινό γεγονός της ζωής μας. Το ότι θα ερχόμασταν ήταν αβέβαιο. Το ότι θα φύγουμε είναι σίγουρο. Λοιπόν, και όμως δεν θέλουμε να έρθουμε αντιμέτωποι με το θάνατο. Βλέπετε τα νεκροταφεία, τα λέμε, φοβόμαστε. Περνούσα προχθές με ένα λεωφορείο που είχαμε πάει με κάτι παιδιά. Κάπου. Παιδιά από το μοναστήρι. Και έτσι που είναι ψηλό το λεωφορείο, περνούσαμε μπροστά από τον Άγιο Λουκά. Έβλεπα τα καντιλάκια που ανάβανε μέσα στο σκοτάδι. Ελπίδα Αναστάσεως τα καντιλάκια πάνω στα μνήματα. Και έβλεπες τα υποψήφια μνήματα γύρω-γύρω, τα σπίτια των υπολείπων ανθρώπων, φωταγωγημένα. Δύο διαφορετικοί κόσμοι που όμως πρέπει να συνυπάρξουν. Γιατί το αναπόφευκτο της ζωής είναι ο θάνατος και η ελπίδα του θανάτου είναι η Ανάσταση. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος επίλογος αυτός και όλοι έχουμε χρέος να ξαναδημιουργήσουμε ένα ατομικό ψυχολογικό τοπίο και βεβαίως να ανανεωθούμε και να δώσουμε ένα ουσιαστικό νόημα της ζωής μας. Και όταν έχουμε και τη βοήθεια πνευματικών όπως ο πατέρας Ειρηναίος Βερικάκης, ίσως τα πράγματα να γίνονται πιο εύκολα. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την παρουσία σας. Δώσατε πολλά πράγματα, δώσατε πολλή ελπίδα και νομίζω ότι είναι δεν πολύ σημαντικό. Δεν είπαμε για την καύση των νεκρών, δυστυχώς. Θα μιλήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι πήγατε πίσω από τον τύπο, πίσω από το τελετουργικό στην ουσία. Επιλέξατε την ουσία των πραγμάτων και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δύο λόγια για την καύση. Νομίζω να μην πούμε αυτή τη στιγμή. Όπως είπατε, να τελειώσουμε έτσι, με την ελπίδα της Ανάστασης. Θα το αδικήσουμε. Να ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας με θέμα την καύση των νεκρών. Και βεβαίως η συντροφιά μας είναι και πάλι ο Νικήτας ο Καυκιός, που τον ευχαριστώ διπλά γιατί χάρη σε αυτόν ο πατέρας Βερικάκης βρέθηκε στη συντροφιά μας. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι τηλεθεατές, για την προσοχή σας, για τη συμμετοχή σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, ραντεβού την άλλη Τετάρτη. Χρόνια πολλά, γεια σας. Ωραία.